I'm in love. Το μήνυμα είναι ένα. Να μεγαλώνεις αφηρημένα. Αν μεγαλώνεις συγκεκριμένα, έχασες το παιχνίδι. Να, γιατί έχει κερδίσει το παιχνίδι ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ο επιθετικός προσδιορισμός σπουδαίος είναι, νομίζω έχει φτιαχτεί για αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι συγκινημένη, δεν θέλω να το κρύψω. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που βρεθήκαμε τηλεοπτικά. Ναι. Και τώρα έχω το εξής ερώτημα να θέσω και σε εσένα, εσάς και στους τηλεθεατές. Μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό? Στον ελληνικό. Με πήρε πριν από λίγο καιρό μια φιλόλογός μου, φανταστική, η οποία μου λέει, βρε Λένα μου, όλα καλά, αλλά είναι δυνατόν να έχεις καλεσμένους, και μάλιστα δανείστηκε την περίπτωσή σου, σαν τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο και να του μιλάς στον ελληνικό? Και λέω, είναι ελληνικός ευγενίας. Πιστεύω ότι και με τους θεατές στον ελληνικό μιλάω. Αλήθεια? Έτσι είναι. Από σκηνή στον ελληνικό μιλάω. Γιώργο, πόσα χρόνια κλείνεις φέτος? 60. Όχι πόσο χρονών είμαι, 60. Χρονών θα βάλεις άλλα 20. 80. Τόσο απλά? Απλά, πολύ απλά. Αφού υπάρχω και είμαι και σε δράση, νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Το φανταζόσουν αυτό στο ξεκίνημα της διαδρομής σου? Όχι, ότι θα είσαι στο σανίδι για τόσα πολλά χρόνια? Θα αγχωνόμουν αν το είχα φανταστεί. Όχι, όχι, όχι. Ότι θα γινώσουν τόσο πάρα πολύ καλός ηθοποιός? Ούτε αυτό. Εκείνο που ήξερα είναι ότι έχω σχέση με το επάγγελμα. Αυτό το ήξερα. Τώρα το που θα πήγαινα, που θα έφτανα, δεν το ήξερα. Ότι θα έχτιζες μία τόσο δυνατή, ειλικρινή σχέση σεβασμού και εκτίμησης με το κοινό επί τόσα χρόνια? Κοίταξε, αυτό είναι θέμα χαρακτήρας, μυαλού, στάσης του πολίτη γενικά και του ηθοποιού. Από εκεί και πέρα έχουν σχέση οι επιλογές σου, τι επιλογές κάνεις, πώς αποφεύγεις τα ναυάγια. Δόξα σε ο Θεός, έχω αποφύγει τα ναυάγια. Τα οικονομικά όχι, αλλά ναυάγια καλλιτεχνικά τα έχω αποφύγει. Να τονίσω ότι σε μια εποχή όπου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, ο κόσμος είναι ζορισμένος, είναι άκεφος, δεν βρίσκει χρόνο, δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρήματα, ξαφνικά δημιουργούνται συγκεκριμένες ουρές έξω από θεατρικές παραστάσεις που έχουν ένα πολύ βαρύ αποτύπωμα. Ναι. Είναι ένα έργο που καθρεφτίζει την αστική τάξη, τις σχέσεις τους μεταξύ τους, τις διαμάχες τους, και αυτό δίνει αναφορά στο θεατή να βλέπει προσωπικά του βιώματα, και αυτό είναι που συγκλονίζει την παράσταση και τη σχέση. Ακτινογραφία μιας οικογένειας. Ναι, η οποία όμως στην προέκταση είναι μιας κοινωνίας. Αυτό ουσιαστικά είναι και το στοιχείο συγγραφέων όπως είναι ο Μίλλερ. Δηλαδή, η θεματολογία είναι τέτοια που κάνει διαχρονικά τα έργα αυτά. Μα αυτό είναι και το στοιχείο της επιτυχίας του, διότι ο θεατής βλέπει τα πρόσωπά του πάνω στη σκηνή. Εσύ ουσιαστικά ενσαρκώνεις τον άνθρωπο που μπαίνει σε ένα κλειστό σύστημα. Ένα γέρο παλαιό πόλη. Το γέρο μην το. Εντάξει με από ηλικία. Ένα γέρο παλαιοπόλης με δυσκόλυψη. Ένα γέρο παλαιοπόλη, ο οποίος έρχεται να κάνει μια δημοπρασία προσωπική, να πάρει τα έπιπλα μέσα από αυτό το διαμέρισμα που θα το εγκαταλείψουν οι ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες. Και έρχεται και η αιτία αυτής της αγοράς αναδεικνύει τα προβλήματα της οικογένειας, των σχέσεων, και αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι μια γραφή καταπληκτική από τον Μίλλερ. Είναι και σαν αυτό που λέει η ψυχολόγος και συγγραφέας, η Φωτεινή Τσαλίκογλου, κάποιες αφορμές όπου ανοίγουν οι ντουλάπες και βλέπουμε τους σκελετούς των σχέσεων και των οικογενειών. Αναγνωρίζει τον εαυτό της, η πλατεία τα ξέρει, είναι
συγγενικά πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στο δίπλα τους, στον πατέρα τους, στον αδερφό τους, και γι' αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Έχουν τεράστια επαφή. Καθίστε, καθίστε. Να σας φέρω ένα νεράκι. Νεράκι δεν χρειάζομαι. Λίγο αιματάκι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Ευχαριστώ, σκάλες, να σου πετύχουν. Κάνε δύο σκαλάκια ακόμα και πας κατευθείαν στον παράδεισο. Συγγνώμη κύριε αστυνόμε, ψάχνω κάποιον με το όνομα... Φράντς. Εγώ είμαι Βίκτορ Φράντς. Πώς είστε αστυνομικός, για φαντάζου. Το βλέπεις τελικά. Το μόνο ωραίο πράγμα σε αυτή την κολοδουλειά είναι ότι συναντάς κάθε καρδιά σκαρίδι. Πρώτη φορά καταλαβαίνει το όργανο της τάξεως. Χαίρομαι που σε συναντώ. Λέγομαι Σόλομον. Γκρέκορι Σόλομον. Η σύζυγός μου. Χαίρομαι πολύ. Αυτή είναι μια εκπάγωνο καλονή. Πώς είστε, ψυχούλα μου. Καλά, ε. Το ταγεράκι σας φυσάει. Α, καμπό. Για να πω την αλήθεια, μόλις το αγόρασα. Μα έχεις υπέροχο γούστο, συγχαρητήρια. Με γεια σου, ε. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για ξενύχτια προσωπικά δικά σου που ψάχνεις τους ρόλους, που αγωνιάς, που μελετάς. Ναι. Από το έργο αυτό καθεαυτό μέχρι... Το γύρω-γύρω, ναι, πληροφορίες, το κοινωνικό πλαίσιο, τα του συγγραφέα. Βάλε με λίγο στον συγκεκριμένο ρόλο. Συνέβη το ίδιο ή λόγω εμπειρίας ποτέ πήγες λίγο πιο ποτέ περιπατητικά. Η εμπειρία δεν φτάνει. Η εμπειρία είναι ιερό οπλοστάσιο, βέβαια, η εμπειρία, αλλά προσπάθησα να δω τις σχέσεις αυτού νου με τους άλλους ήρωες επί σκηνής, να καταλάβω τι ακριβώς ζητάει με την εμφάνισή του, τι ακριβώς οι άλλοι ζητάνε από αυτόν, και αυτό το αλυσφαιρίσει αποδεικνύει μια εξίσωση η οποία είναι συγκλονιστική. Από πάνω στη σκηνή λάμπει αυτή η σχέση με ένα ιδιαίτερο χιούμορ που έχει αυτός, επειδή είναι ουσιαστικά ένας έμπορας μπαγάσας ο οποίος μπαίνει μέσα, στα πάρει όλα σχεδόν τσάμπα. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις καμιά φορά την αμηχανία ηθοποιών που είναι νεότεροι, ναι, και έχουν να μοιραστούν το σανίδι μαζί σου, αν αυτό σε κοιτάζουν, σε παρακολουθούν μάλλον, με δέος, με ένα τρακ. Έχω την αίσθηση ότι ηθοποιοί του μεγέθους του δικού σου, επειδή δεν υπάρχουν πια. Μην υπερβολή. Υπάρχουν και πάνω, είδα εγώ κάτι παραστάσεις, θα μην αρχίσω ονόματα. Α, και είδα κάτι ηθοποιούς που τους θαύμασα. Είδα, ας πούμε, τον Παπαδημητρίου που έχει παίξει στις Θεσμοφοριάδες και μάλιστα ένα ρόλο που τον έχω παίξει δύο φορές. Ένας αριστουργηματικός ηθοποιός. Λες για τον Μάκη Παπαδημητρίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικός. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ανήκει σε μια γενιά που θεωρείται ακόμα αναντικατάστατη. Ναι, και η οποία δεν ξέρω, αλλά σε ό,τι με αφορά δεν είμαι καθόλου τσιγκούλης να πω τα καλά. Έχεις πιάσει στιγμές όπου νεότεροι ηθοποιοί σε κοιτάζουν με δέος και με τράκ. Το δέος γιατί το βάζεις, όχι. Το πολύ πολύ να κοιτάνε αυτός ο συγκεκριμένος ηθοποιός τι καύσιμα έχει, από πού μπορεί και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο έστω και σε αυτή την ηλικία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα 60 χρόνια που είμαι στη δουλειά είναι αρκετά καύσιμα. Εμπειρίες, επιτυχίες, αποτυχίες, ματώματα, χρέη. Όλα αυτά είναι στο σακίδιό μου το προσωπικό εφόδια, τα οποία νομίζω αρδεύουν την όποια ερμηνεία μπορώ να κάνω πάνω στη σκηνή. Για σκύψε λίγο. Σόλο που συγκλώβει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αλήθεια, παντρεύτηκες στα 75. Γιατί το βρίσκεις τόσο τρομερό. Όχι, εντάξει, υπέροχο το βρίσκω, απλώς δεν βρίσκω και το λόγο. Γιατί, ποιος ο λόγος να παντρευτεί κανείς στα 25. Αποκλείεται να πεθάνει στα 26. Εντάξει, έχεις δίκιο. Το ίδιο ισχύει και με τα μεταλλευμένα έπιπλα. Η οπτική που λέγαμε, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Στα 75 μου παντρεύτηκε, στα 52 και στα 21. Πλάκα μου κάνεις. Μακάρι. Όταν μπήκε στο θέατρο τέχνης και με αυτό το, νομίζω το ξέρουν αρκετοί όσοι σε αγαπούν και παρακολουθούν τα λεγόμενά σου, οι συνεντεύξεις σου, που με δύο δρασκελιές έπεσες. Έπεσα.
στα σκαλοπάτια και ουσιαστικά έσκασες πάνω στην... πολύ μπροστά και πάραν τα γέλια και ειδικά ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο συνάδελφός μου, ο δάσκαλός μου, ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τα γέλια και εγώ σηκώθηκα βεβαίως και άρχισε το πόδι μου και χτύπαγε κάτω, το πιάνω, συγγνώμη, με συγχωρείτε πολύ, και είπα το Διανέα το γλύπτη του Καβάφη. Δεν ήθελε δεύτερο, μου είπε ο δάσκαλος, εντάξει, έφυγα, λέω πάει, με κόψανε. Αλλά με ειδοποίησαν ότι πέρασε. Είχες πείσμα, ήξερες τι ήθελες να γίνεις ή πήγες εκεί ψαχνόμενος? Ήξερα. Δεν είχα πάρει τα ερεθίσματα γιατί στο γυμνάσιο ήμουν από τους πρωταγωνιστές των παραστάσεων. Γινόντουσαν τότε οι περίφημες παραστάσεις του 5ου Γυμνασίου Αρένων και μαζευόντουσαν όλα τα γυμνάσια Αθηναίων να δουν τις παραστάσεις αυτές. Και μιλάω τότε γιατί ήταν αστείασος συγκλονιστικός. Ήταν ο Γιάννης Σοφέρτης, ήταν ο Ξαρχάκος, μουσική, ο Καλυφατίδης που είναι στη Σουηδία, ήταν κόσμος. Ο Διαγόρας ο Χρονόπουλος, ήταν μια τάξη περίεργη, η οποία είχε φαίνεται πολύ ταλέντο και οι παραστάσεις μας ήταν διάσημες τότε. Ερχόντουσαν όλα τα γυμνάσια Αθηναίων στο κεντρικό που κάναμε τις παραστάσεις. Στη διαδρομή σου δεν βλέπω να υπάρχει καμία παγίδα. Θέλω να πω ότι τότε, σε σχέση με τη διασημότητα, με την φήμη, είχες την τύχη να έχεις τον Κούνος δάσκαλο που έδωσε πατήματα και αξίες για τις οποίες νομίζω θα μιλάμε για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ δεν πιστεύω. Είναι οι προσωπικές μου άμυνες, η προσωπική μου ανατροφή. Αυτό είναι που σε χτίζει να είσαι άτρωτος σε πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν γύρω σου. Εντάξει, είναι και η παιδεία που έχεις, αλλά βασικά είναι το σπίτι σου. Άρα βάζεις τη ζυγαριά, δεν είναι το θέατρο τέχνης και ο Κούν, είναι κυρίως αυτό που έφερες εσύ από το σπίτι σου, από τους γονείς σου. Ναι, ο Κούν είναι ο δασκαλός μου, είναι ο Θεός μου. Είναι αυτός που μου μάθαινε το θεατρικό αλφάβητο, χωρίς συζήτηση. Από ποια στοιχεία αποτελείται ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος? Ποια πράγματα πήρες από τον μπαμπά, τη μαμά, την οικογένειά σου και ποια από τον Κούν? Για να καταλάβουμε λίγο το ύφασμα, βρε παιδί μου, αυτό που είσαι πια. Κοίταξε, κοντεύω να το ξεχάσω το ύφασμα. Έλα, που είμαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή οικογένεια. Δηλαδή υπήρχε στην οικογένεια ένα σύνδεσμο, είχα τρεις αδερφές, ήμουνα ο Κανακάρης, ήμουνα ο Χαϊδεμένος και... Στη σειρά ποιο παιδί? Ο τελευταίος. Α, και μοναχό γιος δηλαδή? Βέβαια, και το... Βέβαια, ο Τζόρτζος έτσι με λέγανε. Η άλλη μου η αδερφή ήταν Τζόρτζα, μας λέγανε τον Τζορτζόσογο στη γειτονιά. Ναι, οπότε λοιπόν ένα πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον, με αγάπη. Βέβαια. Εσείς τα πούπουλα. Ούτε μου είπανε κουβέντα γιατί πήγε στη δραματική σχολή. Μόνος μου έκανα την επιλογή, μόνος μου το διάβασα το ποίημα και πήγα. Και μετά μάθανε ότι πέρασε στον Κούν. Οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το θέατρο, μόνος μου έκανα την επιλογή. Αγαπούσαν όμως τις τέχνες ή δεν είχαν καμία? Αγαπούσαν, σχέση. Δεν μπορώ να πω με φανατισμό ότι ήταν κάθε μέρα στο θέατρο, αλλά εντάξει. Εκείνο όμως που γενικά με προετοίμασε ήταν αυτές οι περίφημες παραστάσεις του 5ου Γυμνασίου Αρένων. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι κάτι συμβαίνει με μένα. Κάτι σε συγκινεί? Κάτι συμβαίνει με μένα πάνω στη σκηνή. Γιατί έβλεπα και την ανταπόκριση από κάτω. Και μετά πήρα γραμμή χωρίς να ξέρω τι μου γίνεται, κατέβηκα στο υπόγειο. Τι κρατάς πιο πολύ από τον μπαμπά και τι από τη μαμά ως στοιχεία, τι θυμάσαι? Από τη μάνα κρατάω την αγάπη, την πολύ τρυφερή, και από τον πατέρα μου το χιούμορ. Από εκεί έχεις πάρει δηλαδή? Γιατί να πούμε, για όχι, όσους, εκεί, για όσους δεν ξέρουν ότι είσαι... Ήτανε λίγο Ιωνάσκο ο πατέρας μου. Και πάμε μετά στον δάσκαλο Κούν. Με τι σε εμπότισε που ακόμα το νιώθεις στο δέρμα σου ότι είναι του Κούν αυτό το στοιχείο? Με τη μανία στη δουλειά και με τη μανία να κυνηγάω την αλήθεια και όχι την πόζα.
Πόσο εύκολο ήταν αυτό για μια χώρα που αγαπάει, αγαπούσε, δεν ξέρω, μπορώ να πω για το τώρα της, αγαπάει πολύ την πόζα. Ναι, ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά δεν ήμουν από ένα σπίτι που είχε πόζα και δεν ένιωσα δυσκολία να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του δασκάλου. Το τίμημα ποιο ήταν, όταν δεν είσαι με τον μέσο όρο σε οποιοδήποτε στοιχείο από εξωτερικό, άμα είσαι πολύ ψηλός ξεχωρίζει, θέλουν κάποιοι να κόψουν κεφάλι, πόσο μάλλον σε στοιχεία εσωτερικά. Αυτό που μου λες είναι μια στάση ζωής. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια δύναμη να πορευτώ. Εγώ δεν αισθάνθηκα δυσκολίες στην πορεία μου. Πραγματικά δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι το τι βουνά πέρασα και λαγκάδια. Μια χαρά, μπήκα στη σχολή, βγήκα από τη σχολή, βρήκα δουλειά αμέσως και η πορεία μου ήταν ασταμάτητη μέχρι σήμερα. Κάτι πρέπει να είναι πίσω από αυτό όμως. Να είσαι πολύ εύκολος, δεν νομίζω. Εύκολος δεν είμαι, γιατί οι επιλογές μου δεν ήταν καθόλου εύκολες. Έχω συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους ηθοποιούς της εποχής μου και τους σπουδαίους θεάτρους της εποχής μου. Άρα σίγουρα ήταν το ταλέντο. Αλλά και αυτούς που τους ενδιέφερε να δημιουργήσει ένα θίασο, διαλέγαν κάποιους τοπίους που να μπορούσαν να υπηρετήσουν το είδος που θέλαν και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είχα δημιουργήσει την εντύπωση ότι αυτός ο ηθοποιός είναι χρήσιμος για να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Λουλούδι μου, εμένα όλες οι κοπέλες με συμπαθούν. Δεν ευθύνομαι. Α, μάλιστα. Εσύ να προσέχεις. Καλέ, μου αρέσει, ρε. Δε. Μου αρέσει, είναι καχύποπτη, ε. Τι εννοείς. Ένα, δεν μπορείς να πιστεύεις μια κοπέλα που πιστεύει τα πάντα. Είχα κάποτε μια γυναίκα, αλλά τι να σου λέω τώρα. Αλήθεια, για πες μου, πού με ανακάλυψες. Στο τηλεφωνικό κατάλογο. Τι λες, ρε. Υπάρχω ακόμα στο τηλεφωνικό κατάλογο. Τίποτα, τίποτα, όλα εντάξει. Στη διαφήμιση έγραφε ότι είστε πιστοποιημένος εκτιμητής επίπλων. Βεβαίως και πιστοποιημένος είμαι και εκτιμημένος είμαι και οπωσδήποτε εμβολιασμένος είμαι, μην γελάς καθόλου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σήμερα χωρίς πιστοποιητικό είναι να μπει στο ασανσέρ και να φυλίξεις από το παράθυρο του τελευταίου ορόφου. Αλλά τι τα λέω, εσένα, ένα αστυνομικός είσαι, το ξέρεις καλά τον κόσμο, δίκιο δεν έχω. Υποθέτω. Να έρθω λίγο στο κομμάτι μπαμπά-κόρης, στο κομμάτι πρωταγωνιστή Γιώργος Μιχαλακόπουλος, σκηνοθέτης Ιωάννα Μιχαλακοπούλου και να μου πεις πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι διπλέτες ρόλου. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, να πούμε ότι τη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης παράστασης έχει αναλάβει η κόρη σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι. Μ' αρέσει, δηλαδή το ζηλεύω αυτό, λέω, είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους, όχι μόνο της καρδιάς σου, εξαίματος, αλλά έχει και μία δυσκολία, δηλαδή πώς θα έρθεις σε αντίθεση με τον άλλον, πώς θα τσακωθείς, πώς δεν θα φέρεις αυτό το φορτίο εγώ μετά στο σπίτι. Εγώ ξεχνάω τη συγγένεια. Ξεχνιέται. Εγώ την ξεχνάω. Εκείνη. Νομίζω και αυτή την ξεχνάει. Και από εκεί και πέρα είμαστε επίσης όρισα πάνω στη σκηνή. Και αυτό νομίζω ότι έχει σχέση και με τους συναδέλφους μου. Δηλαδή, φαντάσου αν εγώ ήμουν ο. Επειδή είχα την κόρη σκηνοθέτητα, θα δημιουργούσα καταστάσεις και στους υπόλοιπους ηθοποιούς. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είσαι υποχωρητικός. Όχι. Ευγενής είμαι. Αλλά υποχωρητικός δεν είμαι. Είμαι αγύριστο κεφάλι, αλλά με μία ευγένεια. Πες μου άλλα στοιχεία του χαρακτήρα σου, έτσι, τι σε χαρακτηρίζει απόλυτα. Είσαι χιουμορίστας, αυτό να το τονίσουμε, δηλαδή είσαι πειραχτήρι σε μια παρέα, όσο και αν δεν σου φαίνεται. Εκεί που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν μένω στα φαινόμενα. Ψάχνω πολύ πίσω από αυτά που βλέπω. Και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στάση δικιά μου, γιατί με έχει βοηθήσει και στην ίδια μου τη δουλειά. Πώς το κάνεις όμως αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά δεν πείθαμε ούτε από το καλημέρα του αλλού, ούτε από το χαμόγελο, ούτε από τις σχέσεις, ούτε αν είναι χουβαρδάς, αν είναι τσιγκούνης. Δεν. Έχω τις δικές μου διεισδύσεις των άλλων και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Πέφτεις μέσα. Νομίζω τις περισσότερες φορές ναι.
αμέσως πριν από το τίμημα και το θέατρο Ηλίς, έχεις κάνει για πρώτη φορά στη ζωή σου μία διακοπή. Ναι. Να με βάλεις αυτό το κομμάτι της ησυχίας και του stop και αμέσως μετά στην ψυχολογία του να έρχεται μία τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί να πούμε ότι από πέρυσι, μέσα στον πρώτο μήνα που οι θεατρόφιλοι ψάχνονται και λένε πού θα πάμε, πού δεν θα πάμε, ήσασταν μέσα στην πρώτη τριάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο ή όχι. Εκείνο που με στήριξε ουσιαστικά ήταν το έργο και ο ρόλος. Αυτή τη στιγμή ασχολήθηκα, ήδη ήξερα ότι είχα να κάνω με οικόπεδα που τα ήξερα και ότι θα μπορούσα να χτίσω μια καλύβα πάνω σε αυτά τα οικόπεδα. Τώρα αν η καλύβα έγινε ουρανοξύστης ή έγινε μονοκατοικία είναι μια άλλη ιστορία. Στο κομμάτι της διακοπής ένιωσες άβολα. Μου έχουν πει πολλές φορές ηθοποιοί ότι σωματοποιούν τόσο πολύ το ωράριο, δηλαδή ότι στις 8 η ώρα είμαι μέσα στο καμαρίνι και ετοιμάζομαι, άρα αν δεν είμαι σε αυτή τη συνθήκη νιώθει άβολα από την καρδιά μου και τους χτύπους της μέχρι τα πάντα. Εγώ όταν έρχομαι στο καμαρίνι μαζευόμαστε όλοι. Γίνεται μια θερμοκρασία απόλυτο θείασο, όχι άσκησης του ρόλου, διάφορα άλλα, από κουτσομπολιά μέχρι χιούμορ. Ζεσθενόμαστε και μετά βγαίνουμε στη σκηνή. Όταν λοιπόν δεν είχες αυτή την τυπολογία στην ημέρα σου και έμεινες εκτός, πώς πέρασε ο χρόνος? Μου λείπε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείπε. Αλλά το είχα και ανάγκη. Έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα. Και τι είδες εκεί? Τι είδα? Ότι δεν μπορώ να κάνω χωρίς τη δουλειά. Αυτό είδα. Ζήλευα τους άλλους που ήταν να πάω στη σκηνή. Γιώργο, έχει ένα κομμάτι αναπηρίας αυτή η δουλειά? Μεγάλης αναπηρίας, όχι μικρής. Σε φτιάχνει έτσι που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να σου λείπει. Είναι το οξυγόνο σου, είναι η ζωή σου. Είναι, εάν βρεις τρόπους και αυτό το αλλάζεις, το αντικαθιστάς, είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτό βέβαια έχει τη σημασία του και η σημασία για μένα, σε ό,τι με αφορά, είναι το οικογενειακό σου περιβάλλον. Εάν από εκεί το ταμπούρι είναι γερό, τα άλλα αντιμετωπίζονται. Τι θα άλλαζες στον χαρακτήρα σου? Δεν ξέρω, οι άλλοι θα μου πούνε τι πρέπει να αλλάξω. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Μια χαρά αισθάνομαι. Αυτό συνέβαινε όλα τα χρόνια? Δηλαδή όλα. Κάποια ανασφάλεια, κάποιες φοβίες? Όχι, όχι. Οι μόνες φοβίες που έχω είναι όταν πατάω το πόδι μου πάνω στη σκηνή και δεν είμαι έτοιμος. Αν είμαι έτοιμος δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα το τρακ, ναι, αλλά πάντα δουλεύεις πολύ. Το τρακ σε μένα είναι παραγωγικό όμως. Ναι. Το τρακ είναι ένα στοιχείο που με αρδεύει μέσα μου, με σκαλίζει, μου δίνει καύσιμα και προχωρώ και προσπαθώ να χτίσω αυτό που έχω ονειρευτεί, που έχω φτιάξει και διαλέγω καλά υλικά για να φτάσει κάποιος στο θεατή, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να τον προσβάλλω. Τι εισπράττεις από τη σχέση σου με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή, εγώ έχω να πω, αν με ρωτήσει κάποιος πώς νιώθουμε όταν ερχόμαστε να σε δούμε, όταν σε βλέπουμε στο δρόμο, όταν παλιά βλέπαμε το εκείνος και εκείνος επί μονοπωλίου. Έχω να πω, εσύ όλα αυτά τα χρόνια τι θα έλεγες, ότι έχεις κάνει μια σχέση με το κοινό που, πέραν το ότι το σέβεσαι, το έχεις τιμήσει, αυτό το άλλο θέλω να μου πεις. Νομίζω ότι είμαι δικός τους. Είμαι ένα πρόσωπο δικό τους. Δεν είμαι αυτός που έχει πόζα απέναντί τους και δεν τους αναγκάζω να παίρνουν πόζα όταν μου μιλάνε. Και έτσι υπάρχει μια σχέση επίσης όρης. Και αυτό είναι γοητευτικό με τους θεατές. Λούκα, μωρό, τι είναι σε? Πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε τα περιθώρια που μας δίνονται. Δεν μου λες, εσύ αντέχεις τόσα χρόνια, αντέχεις? Κοίταξε, Λουκά, μωρό μου, εάν όντως έχουμε ακόμα 50 χρόνια ζωής, τότε έχουμε και τεράστια περιθώρια. Τεράστια, τεράστια. Περιθώρια. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τα πάντα. Βέβαια, τα πάντα. Όλη τη νύχτα το σκεφτόμουν. Τα πάντα. Να ορίστε, διάλεξε. Τι θέλεις να γίνεις? Δεν μου λες, περιπτεράδες μπορούμε? Περιπτεράδες, αρχιπεριπτεράδες. Τι άλλο σε εγωιτεύει στη ζωή? Η ζωή. Δηλαδή? Τα πάντα.
οι ανάσες που ενδιακοητεύουν, τα λουλούδια, εσύ. Έπρεπε, δεν μπορώ να το πω, έπρεπε. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Ναι. Τα πάντα. Οι μυρωδιές. Τα πάντα με εγωιτεύουν. Θέλω να μου πεις εσύ ένα κόλπο που πρέπει να κάνουμε για να μην χάνουμε, όσοι χάνουμε, χάνουνε τον ενθουσιασμό τους για τη ζωή ή για κάποια πράγματα. Και γιατί σε ρωτάω αυτό και θέλω να μου απαντήσεις. Γιατί αληθινά είσαι ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, είσαι 80 χρονών, είσαι. Σε ευχαριστώ αυτό πάρα που είσαι. Πολύ που με εκθέτεις. Είδες την καλή φίλη που είμαι. Ναι. Έτσι. Έχουμε λίγους σαν εσένα, είσαι ένα σπάνιο πλάσμα και πάνω από όλα αυτά που λέω, ναι, διατηρείς μια φρεσκάδα και αυτό το εισπράττει κάποιος στο ένα μέτρο. Πώς γίνεται αυτό? Είμαι καλά με το σπίτι μου, είμαι καλά με τους φίλους μου, έχω καλές παρέες, έχω καλούς συναδέλφους και είμαι ευτυχής. Έχω την αίσθηση ότι από μόνο σου έχεις σαν φακούς, βρε παιδί μου, μέσα σου. Και εκεί που μπορεί να είναι όλα σκοτεινά, δηλαδή να μην είσαι καλά με το σπίτι σου. Υπάρχουν τέτοιες περίοδοι σε όλους. Έχουμε δικαίωμα όλοι σε μια τέτοια. Έχω αντίδοτα μέσα μου. Αυτό λέω. Είναι σαφές. Μην ανησυχείς. Ναι. Δεν ανησυχώ καθόλου για σένα. Για εμάς ανησυχώ. Όχι, να μην ανησυχείτε. Μια χαρά είσαστε. Η σχέση σου με τον χρόνο. Δεν ξέρω. Ο χρόνος δεν ξέρω τι σχέση έχει με μένα. Εγώ μια χαρά είμαι. Τον έχεις φοβηθεί ποτέ? Όχι. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Σχέδια μακροπρόθεσμα κάνεις? Δεν κάνω σχέδια. Όχι. Εγώ τα αντιμετωπίζω όπως έρχονται. Και κάνω τις επιλογές, βέβαια. Δεν κάνω κατά τύχη. Τουλάχιστον τα 60 χρόνια που είμαι στη δουλειά μου, κάνω τις επιλογές μου. Αλλά σχέδια δεν βάζω. Αυτή η καριέρα, γιατί είναι καριέρα, δεν είναι διαδρομή, είναι καριέρα με κάπα κεφαλαίο. Είχε το γνωστό ίδιον πολλά όχι και επιλεγμένα ναι. Πάρα πολλά όχι. Μα το βασικό αυτό είναι να ξέρεις να επιλέγεις. Πού πας, γιατί πας, τι θέλεις, τι ζητάς, τι έχεις να κερδίσεις, όχι οικονομικά. Στη δουλειά σου λέω ότι έχεις να κερδίσεις, τα οικονομικά είναι το λιγότερο. Νιώθεις ότι έχεις γίνει καλύτερος άνθρωπος μέσα από τη δουλειά αυτή? Τόσα κείμενα, τόσοι ρόλοι, τόσες αναμετρήσεις, καταστάσεις που με έναν τρόπο τη ζεις, δοκιμάζεσαι δηλαδή, είναι σαν να ζεις πολλές ζωές, αυτό που λέτε. Καλύτερος έχεις γίνει? Καλύτερος δεν ξέρω, ευαίσθητος έχω γίνει. Πιο ανθεκτικός ίσως? Όταν περνάς αυτό που περνάς απάνω στη σκηνή, βεβαίως. Σαν να ξέρεις ίσως. Δημιουργεί αντοχές βέβαια αυτό το πράγμα. Οι κεραίες σου δουλεύουν διαφορετικά, δηλαδή έχω καλύτερες προσλαμβάνωσες από αυτόν που είναι απέναντί μου. Ξέρω τι λέει, ξέρω τι θα πει, φαντάζομαι τι θα κάνει και αυτό μου προσδιορίζει και τις προσωπικές μου συμπεριφορές. Τι μπορεί να σε εκπλήξει τώρα πια? Ειλικρινά τίποτα. Τα πάντα είναι πιθανά. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν είναι θέμα ευχάριστο. Άμα έχεις κάνει μια διαδρομή, ξέρεις τα πάνω, τα κάτω, τα μεσαία, τους ανθρώπους, τα χρώματά τους, κατά συνέπεια. Να με εκπλήξει τι? Όλα τα περιμένω. Οκ, το πήρα το μήνυμα. Άρα. Τη δουλειά σου. Τη δουλειά μου εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.